Αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για το θέμα των υιοθεσιών αδέσποτων ζώων στο Δήμο Σερών. Η αναφορά του κυρίου Νικολόπουλου έχει θέμα υποβολή διαμαρτυριών για παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά εξακολούθηση από το Δήμο Σερών σε θέματα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Σε απάντησή του, ο κύριος Σκουρλέτης γνωστοποιεί στον κύριο Νικολόπουλο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και το Δήμο Σερών και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφο. Την εξέλιξη αυτή σχολιάζει σήμερα ο επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών Στέφανος Φωτιάδης. Γνωρίζω και εγώ από το διαδίκτυο το εντόπισα, θεωρώ ότι θα ήταν μια αναμενόμενη θεωρώ την εξέλιξη και περιμένω να δω τις απαντήσεις και την εν γέννη απάντηση, ενώ η απάντηση των υπηρεσιών και να δω την τελική απάντηση προς τον ερωτώντα βουλευτή. Θεωρώ ότι το όλο θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί για να φύγουν οποιοσδήποτε σκίες. Ο κύριος Φωτιάδης υποστηρίζει επίσης ότι αυτή την περίοδο η Εισαγγελία Σερών κάνει έρευνα για το ίδιο θέμα. Σημειωτέωνω ότι και αυτή την περίοδο και η εισαγγελία εδώ στις ΣΕΡΕΣ κάνει έρευνα. Κάνει έρευνα μεγάλης κλίμακος. Έχω καταθέσει και εγώ και πάρα πολλοί παράγοντες, ενώ υπηρεσιακοί, πολίτες και εκλεγμένοι και περιμένω και από εδώ την όλη εξέλιξη. Στην ερώτησή σας τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα να περιμένουμε την όποια έρευνα και τελικά τι θα προκρίνει η εισαγγελία, διότι κατατέθηκαν στοιχεία, προέκυψαν στοιχεία από την διαδικασία και νομίζω ότι το σωστό είναι να περιμένουμε λίγο. Η έρευνα γίνεται για το θέμα της μεταφοράς των αδέσποτων στο εξωτερικό. Για το θέμα της μεταφοράς, της προώθησης, εντός εισαγωγικών της πώλησης, όπως κάποιοι το διατυπώνουν, γενικότερα για την εν γέννη λειτουργία και τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όπως επίσης βεβαίως και όλη αυτή η λογική του εθελοντισμού και των προσφορών από ανθρώπους φιλόζωους και δομές του εξωτερικού προς το Δήμο. Όλα αυτά μαζί διερευνώνται αυτή την περίοδο και από την εισαγγελία.